Ζωντανή σύνδεση με οροπέδιο Λασιθίου. Το πρωί έδειξε μείον 7 ο υδράργυρος και βέβαια πριν από μερικές μέρες για αρκετές ώρες ήταν κολλημένος ο υδράργυρος στους μείον 7,3 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι θερμοκρασίες ευνοούν και το χιόνι, δηλαδή να μην λιώσει το χιόνι. Να περάσουμε όμορφα και να επισκεφτούμε το οροπέδιο Λασιθίου όπως και τα Νόγια. Πάμε στον κύριο Νικηφόρο Γερακάκη, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού. Αντιδήμαρχε, πώς είστε? Γεια σας, καλησπέρα. Όμορφος και ευλογημένος τόπος το οροπέδιο Λασιθίου, αλλά βοηθάει και ο καιρός. Όμορφος, ευλογημένος και πολύ παγωμένος, θα έλεγα. Πολύ παγωμένος. Φανταστείτε τώρα να είχαμε κανένα 20 θερμοκρασία και να έλειωναν τα χιόνια και να μην είχαμε κόσμο το Σαββατοκύριακο. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Δεν θα το θέλαμε αυτό. Για πείτε μας, τι περιμένετε τώρα αύριο και μεθαύριο και αναφορικά με τις πληρότητες, τι εικόνα έχετε? Η εικόνα που έχουμε και βάση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπου είχαμε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς επισκέπτες στο οροπέδιο, προσέγγιζε και ξεπέρασε τους 3-4 χιλιάδες, δεν μπορούμε με ακρίβεια να πούμε, αλλά ο κόσμος ήταν πάρα πολλής. Το ίδιο περιμένουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ενδεικτικά σας λέω ότι σήμερα το πρωί το θερμόμετρο κατέγραψε θερμοκρασίες στο μείον 7, όπου δεν αποτελεί ρεκόρ, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα πριν περίπου 10 μέρες υπήρχε μια καταγραφή 7,3. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Οι συνθήκες καιρικές είναι καλύτερες από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με την έννοια ότι το χιόνι είναι λιγότερο, άρα οι δρόμοι, η πρόσβαση είναι ευκολότερη. Όλοι οι επιχειρηματίες της εστίασης, των διαμερισμάτων είναι έτοιμοι να υποδεχτούν και αυτό το Σαββατοκύριακο τον κόσμο. Συν κάποια event τα οποία είχατε μια εμπειρία προηγούμενη από την προηγούμενη εβδομάδα, με κάποια event που γίνανε και λόγω απόκρεων τώρα που πλησιάζουν, συνεχίζουν και αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε είμαστε καθόλου έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο που θα προτιμήσει να μας επισκεφτεί στο οροπέδιο. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα, κάποιες συμβουλές. Τι πρέπει να προσέξει αυτός ο οποίος θα κατευθυνθεί το Σαββατοκύριακο στο οροπέδιο? Υποθέτω, είμαι σίγουρος, δρόμοι ανοιχτοί, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ωστόσο, μήπως θα πρέπει να αποφύγουμε κάποιες απερισκεψίες? Μήπως θα πρέπει να μη θεωρήσουμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας υπερέχει όλων και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να είμαστε και προσεκτικοί? Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Απόλυτα, απόλυτα. Εννοείται πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί συνηθίζεται τα πρωινά τώρα, επειδή έχουμε και πάρα πολύ καλό καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας, να έχουμε πάρα πολύ παγετό. Και από προσωπική εμπειρία σας μιλάω, σήμερα το πρωί που ήρθα από Ηράκλειο οροπέδιο και έφτασα σχετικά νωρίς, γύρω στις 8:30-9 το πρωί, δεν μπορούσα. Είχα πρόβλημα ακόμα και με το αυτοκίνητό μου. Δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ παγετό. Άρα, κατά τις πρωινές ώρες θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οι δρόμοι εννοείται είναι ανοιχτοί, αλλά επειδή έχουμε πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια κατά τις μεσημβρινές ώρες, συνηθίζει το πρωινό να έχουμε παγετό. Άρα, αν αποφύγουμε τις πρώτες πρωινές ώρες, να επισκεφθούμε το οροπέδιο, γιατί να είμαστε στις 9 το πρωί, ας είμαστε στις 11 το μεσημέρι ή στις 12 το μεσημέρι. Δεν χάλασε ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, αν είμαστε λίγο προσεκτικοί, έχουμε το αυτοκίνητο, τα ελαστικά μας σε μια καλή κατάσταση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ να ευχηθώ, εγώ πραγματικά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, να ξαναχιονίσει. Υπάρχει ένα μοντέλο, ένα προγνωστικό μοντέλο στο κομμάτι των καιρικών συνθήκων που δεν δείχνει χιόνι για το επόμενο διάστημα και αν μπούμε στο Μάρτι, ξέρετε, απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο. Θα χαρώ πολύ να ξαναχιονίσει, θα χαρώ πολύ αυτή η κατάσταση και το σκηνικό και η εικόνα να κρατήσει όπως κρατά συνήθως και πέρυσι κράτησε, αν δεν κάνω λάθος, αντιδήμαρχη, μέχρι τέλος Μάρτι. Είχατε χιόνια εκεί στο οροπέδιο. Να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία, να ανασάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να ανασάνουν τα καταλήμματα εκεί που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Ωστόσο, ίσως θα πρέπει να δούμε το κομμάτι των υποδομών πιο ζεστά. Και δεν αναφέρουμε αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Οροπεδίου Λαστείου, γενικότερα σε επίπεδο Κρήτης. Έχουμε αυτές τις εικόνες και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε.
Αυτό πλέον φτάνει, κατά στο σημείο να λέμε ότι είναι υποχρέωσή μας πλέον η δημιουργία και καλύτερων υποδομών αλλά και καλύτερης παροχής υπηρεσίας από όλους τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς είμαστε καθόλου έτοιμοι. Εντάξει, κάποια λάθη ή κάποιες παραλήψεις ή κάποια εμπόδια μπορούν να δικαιολογηθούν, αλλά στο γενικότερο κανόνα μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο και αυτά είναι καθημερινά μαθήματα για να μπορέσουμε του χρόνου ή στο άμεσο μέλλον, στο υγιές μέλλον να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Εμείς όμως είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και περιμένουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο αρκετό κόσμο. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μας. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.